ιδιαιτερότητες και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν συναντιούνται, εδώ έχουμε το πρώτο σουτ που γίνεται για τη Δόξα, στην κατοχή από τον Αλοπούδη, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα μετά την προσπάθεια την επιθετική από τον Ποντίκα που προσπάθησε να τον απειλήσει. Νίδης, Κυριακίδης, Παυλίδης, Πασχαλίδης, Μπίκας, εδώ έχουμε πέναλτι. Να λοιπόν, εδώ έχουμε πέναλτι, ενώ λέγαμε εμείς στη θέση στο παιχνίδι. Εδώ η αναγέννηση ρησίωσε την ανατροπή. Ο διατής ο Ιακήμ δείχνει την εσκάη των ποινών που κερδίζει το πέναλτι. Και ο Γιωργάκας κάτω δοκάρια. Γιαλούσιος το εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Πολύ νωρίς η αναγέννηση Ρησίου ανάβει το γειτονικό ντέρμπι και με τον Γιαννούσιο που εκτελεί το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του θα βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους και θα δώσει δικαίωμα στο παιχνίδι να αποκτήσει ενδιαφέρον. Και ο Γιωργάκας κάτω δοκάρια. Γιαλούσιος το εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Πολύ νωρίς η αναγέννηση Ρησίου ανάβει το γειτονικό ντέρμπι και με τον Γιαννούσιο που εκτελεί το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του θα βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους και θα δώσει δικαίωμα στο παιχνίδι να αποκτήσει ενδιαφέρον. Δοκιμάζει μια σέντρα τώρα που γίνεται στο βάθος. Η μπάλα προσπαθεί ο Ποντίκας να ευνοηθεί που βγαίνει από τα πλάγια. Τον πιέζει ωραία και ο Σημεωνίδης. Θα πέσει για τα μπλοκάρι ο Αλοπούδης. Δοκιμάζει ο Παυλίδης. Ψηλά η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Γιωργάκα θα καταλήξει out. Εδώ χαμένη ευκαιρία. Γρήγορη παλιά τώρα δεξιά που δεν πέρασε. Αναστασιάδης. Η σέντρα παράλληλα. Εδώ διαμαρτυρίες σε τη φάση και έχουμε πέναλτι τώρα. Εδώ έχουμε πέναλτι που κερδίζει ο Νικηφορίδης για τη Δόξα Τριλόφου και τώρα η σειρά από πλευράς Δόξα να δούμε πώς θα εκμεταλλευτεί αυτό το πέναλτι σαν την ανατροπή του Νικηφορίδη. Η Χαλάκης θα πάρει θέση να εκτελέσει το πέναλτι. Θα αποκρούσει, νέο σούτ, out! Δεν θα μπορέσει ο... Η Χαλάκης θα πάρει θέση να εκτελέσει το πέναλτι. Θα αποκρούσει, νέο σούτ, out! Δεν θα μπορέσει ο Μιχαλάκης να αφέρει την ισοφάριση. Για να δούμε το λάθος προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί μπροστά για να γίνει σε ρησίο καινή αιστεία. Πάει να γίνει το σούτ τώρα ευκαιρία. Θα γίνει και έγινε, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να το εκμεταλλευτεί όπως ήθελε ο Μπίκας που είχε την ευκαιρία προφανώς εδώ να απειλήσει για την αναγέννηση με ένα δεύτερο γκολ. Προσθέτει η αναγέννηση για να δούμε πώς θα διαχειριστεί τη φάση. Το σούτ τώρα απευθείας πολύ καλή ενέργεια. Παραλίγο εδώ το 2-0 από τη φανταστική ενέργεια του Χατζηγεωργίου. Εδώ ο Αλοπούδης βγαίνει και μαζεύει. Το Γιαννούσιο με το πέναλτι που ήρθε, αλλά δεν μπόρεσε στη συνέχεια η Δόξα με τον ίδιο τρόπο να ισοφαρίσει. Εδώ τώρα μπροστά ο Αλοπούδης λέει όχι για ακόμη μια φορά, που εντυπωσιάζει με τις αποκρούσεις του, ο οποίος το εκτελεί στη βαθιά σέντρα που κάνει. Η κεφαλιά που πέρασε στο Γιαννούσιο βγήκε και μάζεψε ο Γιωργάκας. Και αυτή τη στιγμή ο Χατζηβασιλείος πυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την αναγέννηση Ρησίου να προηγείται από το 8ο λεπτό με τον κόρ του. Επιστροφή και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο της Καρδίας. Ακόμα 45 λεπτά για να δούμε αν τον κόρ αυτό που διαμορφώθηκε από τον Γιαννούσιο από το 8ο λεπτό θα δώσει την νίκη στο τοπικό ντέρμπι στην αναγέννηση Ρησίου που προηγείται με 0-1. Από τον Γιαννούσιο τώρα που προσπαθεί να μπει απειλητικά, θέλει να σουτάρει, θα κάνει το σουτ παράλληλα, δεν εκμεταλλεύεται τη φάση. Χαμένη ευκαιρία προφανώς για τον ίδιο να κάνει το 0-2. Σέντρα που έγινε από πλευράς από τον Κυριακίδη. Εδώ αλλάζει ωραία προθώντας την μπάλα από πλευράς. Για με αυτή τη συνεργασία τώρα που γίνεται γρήγορα με τον Πασχαλίδη να επιχειρεί μπανιά. Προσπάθησε να σηκωθεί εκεί για να διεκδικήσει την μπάλα παίξε. Αναγέννησης. Για να δούμε τώρα εδώ να παίρνει θέση από ό,τι βλέπω. Θα το εκτελέσει. Πολύ καλό το σουτ που έγινε από την ενέργεια από τον παίκτη εδώ σε αναγέννηση Ρησίου. Κατοχή της μπάλας τώρα από πλευρά σε μια σέντρα τώρα που γίνεται. Η μπάλα μπροστά προσπαθεί να βγει. Για να δούμε τώρα ευκαιρία για τη Δόξα που θέλει να γίνει το σουτ. Δεν μπόρεσε. Διπλή προσπάθεια. Νέο σουτ τώρα που γίνεται. Ο Λοπούδης λέει όχι. Εδώ χαμένες ευκαιρίες διπλής προσπάθειας από τον Ποντίκα και τον Νικηφορίδη να μην μπορούν να νικήσουν τον Αλοπούδη που αντιστέκεται και υπερασπίζει τον κόλ από το 8 λεπτό. Υπό την πίεση από τον Κακαρά. Για να δούμε τώρα ο Γιαννούς και ο σκόρο του αγώνα που ψάχνει ίσως προφανώς ένα δεύτερο κόλ. Την άλλη πλευρά η αναγέννηση. Για να δούμε τώρα πώς θα γίνει η σέντρα εδώ που επιμένει. Θα σουτάρει. Εδώ ζητάνε χέρι. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Να αντιδράσει τώρα εδώ. Υπό την πίεση από τον Κακαρά. Για να δούμε τώρα ο Γιαννούσιο στο σκόρ του αγώνα που ψάχνει ίσως προφανώς
Ένα δεύτερο γκολ. Την άλλη πλευρά η αναγέννηση. Για να δούμε τώρα πώς θα γίνει η σέντρα. Το που επιμένει, θα σουτάρει. Εδώ ήταν χέρι, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Να αντιδράσει τώρα εδώ. Θα γίνει μια σέντρα, η μπάλα περνά από όλους εδώ τώρα. Πάει να γίνει το λάθος. Ο Αλοπούδης, ο ήρωας εδώ, σταματάει την προσπάθεια του Αναστασιάδη και κάνει ευκαιρία η δόξα να εσωφαρίσει. Η σέντρα θα γίνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα πίσω. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται, η μπάλα περνά από όλους. Ο Αλοπούδης προλαβαίνει ηρωικά, διώχνει την μπάλα και απομακρύνει με το σουτ που έκανε. Παίνει, ανοίγει την μπάλα, προσπαθεί ο Τζάφος να κάνει σέντρα, θα γυρίσει. Ελέγχουν οι αμυντικοί εδώ τις αναγέννησεις, διώχνουν την μπάλα. Χαρίσκος κάνει μια σέντρα. Διώχνει απευθείας. Βάζει τα πόδια του. Επαναφέρει ο Μιχαλάκης. Και τώρα μπροστά για να δούμε αυτή την αντεπίθεση τώρα για την αναγέννηση που έχει την ευκαιρία προφανώς να καθαρίσει τον αγώνα. Το σούτ, την μπάλα τελικά φεύγει out. Και αυτή τη στιγμή ο Χατζηβασιλείος σφυρίζει για τελευταία φορά στο τοπικό ντέρμπι εδώ στην Καρδία. Τελικό αποτέλεσμα δόξα Τριλόφου. Αναγέννηση Ρησίου 0-1. Ο Γιαννούσιος που στο 8ο λεπτό με το έστω χτύπημα απέναντι ήταν αρκετό για να δώσει τη μεγάλη νίκη στους φιλοξενούμενους που είναι και η πρώτη ουσιαστικά του πρωταθλήματος. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ναι, ήρθαμε εδώ για να πάρουμε τουλάχιστον τους 3 βαθμούς πάνω απ' όλα. Ήρθαμε μόνο για τη νίκη. Τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο μας, πιστεύω. Άσχετα που τα παίξαμε πολύ καλά, τουλάχιστον δουλέψουμε μέσα στην προπόνηση για να βελτιώσουμε τουλάχιστον εικόνα. Περισσότερα πράγματα. Ναι, εννοείται. Νομίζω είμαστε, άσχετα που είμαστε νέοι, είμαστε πολύ ταλαντούχοι και είμαστε πολύ καλή ομάδα. Ξέρουμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης η ομάδα μας, αλλά στο τέλος της ημέρας κρατάμε τους 3 βαθμούς. Πώς βλέπεις φέτος την παρουσία της αναγέννησης Ρησίου, μπορεί να σταθεί καλά στο πρωτάθλημα των κατηγοριών? Είμαστε μια ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά και τις προπονήσεις, τις σκληρές, θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε μεγάλο βαθμό. Κάναμε κακή αρχή. Αξίζαμε τουλάχιστον τον βαθμό της οπαλίας στον προηγούμενο αγώνα. Τώρα δικαιωθήκαμε και πήραμε το τρίποντο, το πρώτο της φετινής χρονιάς, και έρχονται ακόμα κι άλλα. Θέλει λίγο χρόνο για να δώσει περισσότερα πράγματα. Η ομάδα ναι, θέλει λίγο χρόνο γιατί έχουμε ένα νεανικό ρόστερ. Οπότε χρειάζεται χρόνος για να ενωθούμε όλοι μαζί και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σύνολο. Ολοκληρώνουμε την παρουσία μας από το κήπο της Καρδίας. Τελικό αποτέλεσμα δόξα Τριλόφου, αναγέννηση Ρησίου. Χάρη στο κόρ, θυμίζω, του Γιώργου Γιαννούσιο. 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Διπλό για την ομάδα της αναγέννησης. Πρώτη νίκη στο βουνό Πορτάμα. Ήταν για την ομάδα της δόξα Τριλόφου μετά το σπουδαίο διπλό που έκανε μέσα στη Ρεδεστό. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.